Δεν λέτε παιδιά τίποτα να ζεσταθούμε και με τον λόγο εφάνηκε μαύρος όγκος στην ανοιχτή θηρίδα. Εκύλησαν από τη σκάλα κάτω στην πλώρη ο Κώστας ο Θερμαστής, βαρυτυλιγμένος στην πατατούκα του και το πλήρωμα, ναύτες και θερμαστές, συναγμένοι ολόγυρα στην ψυχρή θερμάστρα, εφρόντιζαν να ζεσταθούν ρουφώντας φασκομιλιά και τρώγοντας μαχαιροκοφτό ψωμοτήρι. «Τι να υπούμε» μελαγχολικός ερώτησε ο Κώστας Αξιώτης. «Τέτοια νυχτιά σαν την απόψινή δεν θέλει παραμύθια. Εδώ στον άγριο κόρφο που είμαστε κλεισμένοι, τριγυρισμένοι από το πικρό μουγκρισμα της μαύρης θάλασσας, σαβανομένοι από τον άσπρο θυμό του ουρανού, ας πούμε κάτι τι και παρήγορο». Στα παλιά χρόνια οι γέροντές μας δεν είχαν την καταδίκη που έχουμε εμείς τώρα. Ο πατέρας μου, θεριακομένος και το γέροντας, εκαθόταν στις προσκεφαλάδες ψηλά και ρουφούσε απολαυστικά το τσιμπούκι του. Όταν μας έβλεπε έτσι συναγμένους τριγύρω του, άρεσε να διηγείται παραμύθια και ιστορίες της ζωής του. «Δεν μου λες», είπε στον αδελφό μου τον μικρότερο, τι δράμα είδεν η Παναγία τη νύχτα που εγέννησε τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Α, δεν το ξέρετε, επρόσθεσε με μερή φωνή. Μα δεν φταίτε εσείς, φταίω εγώ, που δεν σας το ακόμη. Έγινε πέρα στην Ανατολή τον τόπο των παράδοξων. Εκείνη τη νύχτα, μία καλοδέματη γυναίκα, εστάθηκε μισοστρατής σε μία σπηλιά και γέννησαν ένα πεντάμορφο παιδί. Φτωχά τα ρούχα της, η όψη της πικραμένη. Μα είχε κάτι τι τόσο λαμπρό στο βλέμμα που έλεγες πως θα αναστήσει και την πέτρα. Κάτω από το γαλάζιο φόρεμα και το κόκκινο στη το κορμί εφάνταζε λιγερό, πελεκιτό, άξιο για να θρονιάσει μια πάναγνη ψυχή. Και κάτω από τον άσπρο της κεφαλοδέτη, ο θαυμαστός τύπος της φυλής, τα αμυγδαλωτά μάτια, τα φρύδια τα σμιχτά. Το ελεφαντένιο μέτωπο, λαμπρότερο και από τα χρυσά στολίδια του, επρόδιναν την αισθαντική πηγή που θα σαρκώσει την αγάπη και την καλοσύνη. Εγέννησε το παιδί, το ευίζασε, το ετήλιξε με το σάλι και το απίθωσε στην φάτνη απάνω στα άχυρα να κοιμηθεί. Σε λίγο ο ανασασμός έβγαινε από το στιθάκι του ήσυχο σαν ανασασμός ενός βαλσαμόδεντρου. Εκεί και τα σπίτια της βιθλέμ μικρά τετράγωνα, με το δώμα επάνω και την πόρτα στο πλάγι, έλαμπαν στον ασβέστη. Λέγεις και στολίστηκαν να υποδεχθούν εκείνον που θα τους χαρίσει αθανασία και δόξα. Ο Ιωσήφ μόλις είδε κοιμισμένο το παιδί, κατέβηκε στο χωριό να φροντίσει για τροφή της λεχώνας. Και εκείνη ολομόναχη, εσταύρωσε τα χέρια σφιχτά, ορθό ακούμπησε το κορμί σε ένα στήλο, και έκλεισε τα ματόφυλλα στον ύπνο. Αλλά δύνατον εστάθηκε να κοιμηθεί. <coughs> η τύχη του Θεόσταλτου, αβέβαιη, επλάκωσε να τη τυρανίσει την ψυχή. Τι θα απογίνει μέσα του κόσμου την αντάρα ο τρυφερός της κρίνος, εκείνος που εδόθηκε μία ημέρα με το χέρι ασπροντημένου χερουβίμ. Ποια θα είναι η ζωή και ποιο το τέλος του. Αλλά ξαφνα. Η μητρική συνείδηση θαυματουργεί έσχισε για μια στο μυστήριο και λίχνος ηλιοστάλαχτος εκρεμάστηκε μπρό τη, έτοιμος να δείξει το μέλλον του νεογέννητου και τον είδε τριαντάχρονο λεβεντονιών να ταράζει και να μαγνητίζει τις ψυχές του πλήθους ψηλός, λιγερός με σεβαστή μελαγχολία στο ροδοζήμο το πρόσωπο με τα καστανά μαλλιά κυματιστά τους ώμους, με το στόμα γλυκοστάλαχτο και τα γαλανά μάτια εμιλούσε στον λαό, τον εσυμβούλευε και τον έπιθε.